Ξέραμε εκ των προτέρων ότι θα παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα. Όπως είδαμε στο μάτσι με την ΑΕΚ, ένα ντεβιτή πολύ στα χέρια μας. Ξέραμε ότι η νίκη θα είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο. Αλλά εκείνο που δεν φανταζόμουν ότι εμείς θα βρισκόμασταν σε τόσο άσχημη, με τόσο άσχημη μέρα. Έξω από αυτό το πρέσινγκ το οποίο πραγματικά το είχαμε τελειοποιήσει τα τελευταία φιλικά, μια πιο ήρεμη, πιο ήσυχη κατοχή με περισσότερες φάσεις γύρω και μέσα στα 16. Πάρα πολλοί παίκτες βρεθήκαν σε άσχημη μέρα. Όσο να θέλουμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας από τη ζέστα, το ίδιο ίσχυε για τον αντίπαλο. Και βέβαια σε αυτό το όλο σκηνικό προσθέθηκε το, έχω την αίσθηση, το γκολ το πρώτο είναι τουλάχιστον δύο φορές offside. Και έδωσε ανάσα στη νίκη να δείξει ότι πραγματικά είναι καλό. Συνεχίζουμε. Θα πρέπει να μας συνταχθούμε μια προσπάθεια που χρειάζεται ηρεμία. Μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια στην έναρξη. Θα πρέπει να δούμε τις αιτίες που μας οδηγήσαν σε αυτή την εμφάνιση και να βελτιωθούμε. Και εγώ με την πλευρά μου να ευχηθώ τον Παναγιώτη καλή συνέχεια. Ένας αξιόλογος προπονητής που κάνει καταπληκτική δουλειά και πέρσι στη Δόξα και στις προηγούμενες ομάδες που δούλεψε. Πιστεύετε ότι επειδή ο Εθνικός Γαζόρος γενικά φέτος έχει αλλάξει φιλοσοφία, έχει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, ήταν και θέμα άγχους, απειρίας, η πρώτη εικόνα. Πνιγήκανε. Δηλαδή ο Αμβρόσιος, ο Παπαδόπουλος ζήτησε το μήκρο, αλλά και ήταν τέτοιο. Ο Γιωργάκης, ο Παπασιλείου, αγνώριστος. Οι ξένοι μας, εντάξει, προερχόταν από τραύματα, ο Ταβόρ ήταν 15 μέρες, 10 μέρες περίπου. Ήταν για μας ένα τεστ αυτό εδώ. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε, γιατί πλέον όλα τα παιχνίδια ήταν έτσι. Ο Βόρειος όμως έχει πολλές καλές και δυνατές ομάδες. Θα δούμε ένα γυναικό πάρα πολύ καλό, γιατί τον είδαμε στο φιλικό. Αυτή είναι η κατάσταση, θα πρέπει οι μητσιρικάδες να γίνουν πιο δυνατοί από αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, αν κάτι θέλουμε να κερδίσουμε, είναι να γιγαντώσει η πίστη μας για περισσότερο πάλι, για περισσότερο σκέψη, για συνεργασία και να πετάξουμε αυτό το βάρος από